Η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μαζί και η διεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν επιβεβλημένη τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκ νέου κατέθεσα συγκεκριμένες προτάσεις στους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Τους ζήτησα να δώσουν καθαρή απάντηση σε πραγματικά ζητήματα. Κλήθηκα από τον ελληνικό λαό μαζί να αλλάξουμε τη χώρα. Παράλληλα, διαχειρίζομαι την πρωτοφανή κρίση χρέους που κληρονομήσαμε. Σε αυτή την προσπάθεια, εξ αρχής έχω τονίσει και επιδιώξει την συνεργασία. Την πιστεύω. Πρώτα, γιατί δεν είναι η ώρα για συμβατική αντιπολιτευτική πολιτική. Δεν είναι ώρα για εύκολα λόγια. Δεύτερο, γιατί στη μάχη αυτή θα μπούμε πιο δυνατοί και θα βγούμε νικητές πιο γρήγορα αν δουλέψουμε με πνεύμα εθνικής συνεννόησης. Άλλο μια κυβέρνηση να δίνει μάχη έχοντας την ευρύτερη κατανόηση και άλλο να πλαγιοκοπείται συστηματικά για μικροκομματικούς λόγους. Τρίτο, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή να δείξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενότητα, αποφασιστικότητα και εικόνα σοβαρότητας απέναντι σε όλους. Να δείξουμε ότι μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά όχι εχθροί. Ότι το καλό του τόπου μας ενώνει, όπως ενώνει ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Αυτό αποτελεί εγγύηση και απάντηση σε όσους την Ελλάδα αμφισβητούν. Συγκεκριμένα πρότεινα να συνεργαστούμε γύρω από μια σειρά από κοινά ζητήματα. Πρώτον, να δουλέψουμε μαζί για τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες διψά η κοινωνία μας. Να ανταποκριθούμε στο αίτημα των πολιτών που δεν θέλουν ένα πολιτικό-οικονομικό σύστημα στο οποίο κυριαρχούσε η λογική του πιάτσικου, της ιδιοτέλειας και της ιδιοποίησης. Με αποτέλεσμα σήμερα να πληρώνουμε όλοι και ο κάθε πολίτης αυτά τα σφάλματα με το πιο σκληρό τίμημα. Δεύτερον, να έχουμε κοινές θέσεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας για το καλύτερο εθνικό αποτέλεσμα. Τρίτο, ακόμα και στα ζητήματα στα οποία έχουμε επιφυλάξεις, άλλες προσεγγίσεις, να διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας, από κοινού, με τα άλλα κόμματα, για να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε για τις δικές μας προτάσεις και ζήτησα, για παράδειγμα, το ζήτημα φορολογία να είναι αντικείμενο κοινής διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές μας. Τέταρτο, την ανάγκη να διαφυλάξουμε όλοι μαζί την κοινωνική συνοχή και ειρήνη στη χώρα μας. Πέμπτο, θύμισα σε όλους ότι ακόμα και προεκλογικά είχα δηλώσει ανοιχτός σε κυβερνητική συνεργασία, ακόμα και αν έχουμε αυτοδυναμία. Συνεχίζω να έχω την ίδια άποψη και συνεχίζω να είμαι ανοιχτός σε συνεργασίες με δυνάμεις που έχουν βεβαίως κοινούς στόχους. Εξήγησα ότι μέσα στα πλαίσια των ορίων και των περιορισμών που μας θέτουν οι αντικειμενικές συνθήκες, είμαι ανοιχτός σε οποιασδήποτε προτάσεις, αρκεί να μην μας βγάζουν έξω από τους στόχους, στόχους που μας οδηγούν στην έξοδο από την κρίση. Κάλεσα όλους να συμφωνήσουμε στα εξής βασικά σημεία. Πρώτον, να δώσουμε απάντηση στο άμεσο και ζωτικό πρόβλημα του χρέους και των ελλειμμάτων, σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Και αυτό για να κόψουμε μαχαίρι κάθε κουβέντα από αυτούς που διακινούν καταστροφικά σενάρια εξόδου της χώρας μας από το ευρώ. Δεύτερον, να συμφωνήσουμε όλοι ότι βάζουμε τέλος στα ελλείμματα και πάμε σε ίσως κελισμένο προϋπολογισμό πλην τόκων, δηλαδή στο λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα από του χρόνου, το 2012. Τρίτο, να πάρουμε όλη τη γενναία απόφαση να μειώσουμε ένα αναποτελεσματικό, αντιπαραγωγικό και πελατειακά διογκωμένο κράτος που η πατρίδα μας δεν μπορεί πια να σηκώσει. Τέταρτο, να πάμε σε γενναίες αποκρατικοποιήσεις και σε σχέδια που αξιοποιούν αναπτυξιακά επιτέλους αυτή την κακοποιημένη δημόσια περιουσία. Και εξήγησα με κατηγορηματικό τρόπο ότι εκλογές θα γίνουν το 2013. Τότε θα αξιολογηθούμε και θα αξιολογηθούμε όλοι. Ο λαός, οι πολίτες, έχουν βάλει πλάτη στην εθνική αυτή προσπάθεια και ζήτησα από τα κόμματα και όλο το πολιτικό σύστημα να κάνει το ίδιο. Η μέχρι σήμερα προσπάθεια είναι αυτή που κράτησε τη χώρα όρθια. Έχουμε πετύχει εντυπωσιακούς στόχους. Από την πρωτοφανή μείωση του ελλείμματος κατά 5 μονάδες του ΑΕΠ, ρεκόρ στην Ευρώπη, μέχρι και την εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών μας. Και ζήτησα από όλους να μην ισοπεδώνουν τις επιτυχίες
που τελικά είναι ένας άθλος του ελληνικού λαού. Αδικούμε εαυτούς και δίνουμε δικαίωμα σε όσους ποντάρουν στην αποτυχία μας. Μειώνουμε και την διαπραγματευτική μας δυνατότητα, δηλαδή την αξιοπιστία της χώρας που τώρα ανακτιέται. Δεν πρέπει να ολιγορήσουμε στη μέση ενός δύσκολου δρόμου. Να δείξουμε όλοι ότι παίρνουμε αποφάσεις που εγγυώνται την έστω και επίπονη αλλά ασφαλή πορεία εξόδου από την κρίση. Εξήγησα στους πολιτικούς αρχηγούς ότι πρέπει μαζί να στείλουμε αυτό το σαφές μήνυμα. Και μετά την σημερινή συζήτηση, συνεχίζω να πιστεύω ότι επί της ουσίας υπάρχουν πολλά στα οποία μπορούμε να συγκλίνουμε. Και ακόμα άλλα με περιθώρια κοινής επεξεργασίας. Απαιτείται όμως η πολιτική βούληση να υπερβούμε τα συμβατικά κομματικά αντανακλαστικά. Και αυτό θα φανεί στην πράξη. Οι περιστάσεις επιβάλλουν πιο γενναία βήματα από όλους. Δήλωσα και δηλώνω ανοιχτό σε περαιτέρω συγκεκριμένα βήματα συνεννόησης που συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση δηλώνω καθαρά. Η κυβέρνηση ανέλαβε και έχει την ευθύνη να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Σε συνεργασία με τον ελληνικό λαό. Αυτή την ευθύνη την τιμούμε στο ακέραιο. Με ή χωρίς ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις, να ξέρετε ότι κάνουμε αυτό που απαιτείται για να προφυλάξουμε τη χώρα και τους πολίτες από μεγάλους κινδύνους. Την εξασφάλιση της δανειοδότησης της χώρας μας και τώρα και στο μέλλον. Μαζί και τις μεγάλες τομές και αλλαγές που χρειάζονταν εδώ και χρόνια και τώρα προχωρούν. Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρώσουμε τις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις, θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Αλλά και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια εθνικής συνεννόησης για το καλό της χώρας. Με ένα μόνο στόχο, να σώσουμε την πατρίδα μας, αλλά και να την αλλάξουμε οριστικά. Αυτόν τον στόχο υπηρέτησα και αυτόν τον στόχο υπηρετώ.